Πέρσι, εκλέκτηκα επικεφαλή ομάδα, υπεύθυνη για το έργο του γραφικού σχεδίου. Oh. Στην αρχή, δεν καταλάβαινα τι αρχέ και τι λεπτομέρειε όλων των πτυχών, γι' αυτό διάβαζα πολύ. Κι αν δεν καταλάβαινα, με βοηθούσαν οι αδερφοί μου. Σε λίγο καιρό, κατήχα κάποιε αρχέ και είχα αποτελέσματα στο καθήκον μου. Αρκέστηκα σε αυτό. Και νόμιζα πω ήταν αποδεκτό να ενεργώ έτσι. Κατόπιν τούτου, σπάνια διάβαζα για να βελτιώσω τις δεξιότητές μου. Oh. Τότε, για να βελτιώσουμε τα γραφικά μας, η επικεφαλής πρότεινα να μαθαίνουμε και να καινοτομούμε. Στα λόγια συμφώνησα, μα μέσα μου σκεφτόμουν «Η καινοτομία είναι εξαντλητική και επίπονη». Και οι εικόνες μας έχουν κάποια αποτελέσματα. Γιατί να προσπαθήσουμε για καινοτομία. Έτσι, δεν το πήρα σοβαρά. Μια μέρα, η συνεργάτη μου βρήκε νέο τρόπο δημιουργία εικόνων με καλύτερα αποτελέσματα και μου τον πρότεινε. Mm. Σκέφτηκα, τα αποτελέσματα είναι καλύτερα, αλλά δεν ξέρω την τεχνική. Και ακόμα κι αν τη μάθω, θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και δύσκολο. Συνεχίζοντας με τις τρέχουσες τεχνικές, θα κερδίσουμε χρόνο και προσπάθεια και θα έχουμε αποτελέσματα. Άρα γιατί να μάθουμε καινούργιες. Είναι αρκετό. Έτσι, συνέχιζα να δημιουργώ εικόνες με την παλιά μέθοδο. Α. Κατά την παρακολούθηση του έργου, σκεφτόμουν τρόπους να ξεγλιστρώ. Στην αρχή, ήμουν η μόνη υπεύθυνη της ομάδας. Ένιωθα πίεση. Όταν συνεργάστηκα με την αδερφή Χαν, χάρηκα πολύ. Σκέφτηκα, η αδερφή Χαν είναι επιμελής στο καθήκον και εργατική. Στο μέλλον μπορώ να της δίνω περισσότερη δουλειά. Έτσι θα έχω λιγότερο άγχος και δεν θα ανησυχώ τόσο πολύ. Αργότερα, επειδή η αδερφή Χάμ έκανε τόσα πολλά, έλεγε πως πιεζόταν πολύ και δεν είχε χρόνο. Δεν έκανα αυτοκριτική. Αντίθετα το προέβαλα σαν ευκαιρία για άσκηση και συνέχιζα να της δίνω κι άλλη δουλειά. Τότε ένιωθα λίγες ενοχές η αδερφή μου πιεζόταν πολύ και εγώ τη έδινα κι άλλη δουλειά. Και αυτό ήταν πολύ αγενέ. Όμω, για να μην κουράζομαι, συνέχιζα να το κάνω. Κι έτσι, δεν διάβαζα, δεν καινοτομούσα και τη φόρτωνα με δουλειά, για να έχω πολύ χρόνο για μένα. Στον ελεύθερο χρόνο μου έκανα ό,τι με ευχαριστούσε. Εκείνη την περίοδο έβλεπα κοσμικές ταινίε μικρού μήκου τάχα για βελτίωση της αισθητικής μου. Mm. Έβλεπα τη μια μετά την άλλη. Και όταν διάβαζα το Λόγο του Θεού και στις συναθρήσεις, τα βίντεο αυτά δεν έβγαιναν καθόλου από το μυαλό μου. Και δεν μπορούσα να σκεφτώ το Λόγο του Θεού. Εστίαζα στη σαρκική ευχαρίστηση. Πώς να μαγειρεύω νόστιμα φαγητά. Και συχνά έβλεπα νέα βίντεο στο διαδίκτυο. Mm. Έβλεπα πάρα πολλά και φοβόμουν μη με πού να μελεί. Έτσι όταν κάποιος περνούσε από δίπλα μου, αγχωνόμουν, έκλεινα γρήγορα το βίντεο, άνοιγα ένα έγγραφο και έκανα πως δούλευα. Σιγά σιγά είχα λιγότερο βάρος στο καθήκον μου. Κατά την παρακολούθηση του έργου, απλώς δούλευα μηχανικά. Όταν οι αδερφοί μου δεν είχαν πρόβλημα, ήταν καλά και δεν ήθελα να εργάζομαι σκληρά για να βρίσκω λύσει. Σκεφτόμουν, για να λύσω τα προβλήματα που έχουν όλοι στα καθήκοντά τους, απαιτείται χρόνος και σκληρή δουλειά. Θα τους αφήσω να τα λύσουν μόνοι τους. Θα τους πω να ρωτούν αδερφούς που κατανοούν την τεχνολογία. Κι έτσι ο ρυθμός που παρακολουθούσα το έργο έπεσε από μια φορά τη βδομάδα σε μια φορά το δεκαπενθήμερο. Mm. Μερικές φορές ένιωθα ενοχές γι' αυτό. Ο Θεός απαιτεί να εκτελούμε το καθήκον μας με όλη την καρδιά μας. Απέφευγα το καθήκον μου για να έχω χρόνο για τις αρκικές μου επιθυμίες, αντίθετα με το θέλημά Του. Mm. Σωστά. Σωστά. Απ' την άλλη όμως, δεν καθυστερούσα τη δουλειά μου. Δεν υπήρχε πρόβλημα στο καθήκον μου και όλα ήταν κανονικά. Δεν θεωρούσα πως ήταν πρόβλημα. Mm. Και έτσι συγχωρούσες τον εαυτό σου. Ναι. Σιγά σιγά δεν ένιωθα πια την παρουσία του Θεού. Οι προσευχές δεν με άγγιζαν, ο λόγος του δεν με διαφώτιζε. Και δεν είχα έμπνευση να φτιάξω εικόνες. Τα αποτελέσματα μου χειροτέρευαν. Mm. Επιπλέον, καθώς δεν παρακολουθούσα σοβαρά το έργο και δεν με ένοιαζε όταν οι άλλοι είχαν δυσκολίες. Τεμπέλιαζαν και εκείνοι στο καθήκον τους. Δεν εξελίσσονταν, βολεύοντας αυτό δεν πρόδευαν στο καθήκον τους και δεν έφεραν αποτελέσματα. Ε, έκανες τότε περισυλλογή για να αντιληφθείς το πρόβλημα. Mm. Ένιωθα πως κάτι δεν πήγαινε καλά και είχα σας στήσει. Mm. Mm. Χωρίς το έργο του Αγίου Πνεύματος, η καρδιά είναι απαθής. Ναι. Ακόμα κι αν μου το έλεγαν, δεν με ένοιαζε. Μια μέρα, η επικεφαλής ήρθε και με ρώτησε. Δημιουργεί εικόνε πολύ καιρό, γιατί κάνει λιγότερο καλό έργο. Είναι απίστευτο πόσο κακή έχει γίνει στη δουλειά σου. Επίση, με εξέθεσε που είχα γίνει άχρηστο τέλεχο, με αποτέλεσμα οι άλλοι να γίνουν απρόσεκτοι και το καθήκον του μη ποιοτικό. Είπε πω με αυτόν τον τρόπο εξαπατούσα το Θεό και έβλαπτα την Εκκλησία πως θα ήταν αργά για μετάνοια, όταν θα άχανα το καθήκον μου. Mm. Ναι, ακριβώς. Σίγουρα. Τι σκέφτηκες αφού σε εξέθεσε και σε βοήθησε. Τότε τα λόγια της επικεφαλής μου με πλήγωσαν. Όμως δεν το θεώρησα σοβαρό. Έτσι δεν έκανα αυτοκριτική. Μετά από αυτό, παρακολουθούσα το έργο χωρίς ενθουσιασμό και δεν έβλεπα βίντεο άσχετα με το καθήκον μου. Mm. Ένα μήνα μετά, επειδή για πολύ καιρό έκανα πασαλήματα και τεμπέλιαζα και ψευτοδούλευα, έδιωξαν και εμένα, αλλά και δύο άλλες αδερφές που δεν έκαναν πραγματικό έργο. Η επικεφαλής μου με εξέθεσε που ήμουν αμελή στα καθήκοντά μου. Ήμουν αργή, τεμπέλιαζα και εξαπατούσα τον Θεό. Είπε πως δεν βοηθούσα το έργο. Ούτε έλυνα τα προβλήματα των αδερφών. Έτσι ουσιαστικά προστάτευα τη συμπεριφορά του. Έβλαπτα την εκκλησία. Έχει δίκιο. Ναι. Εξεπλάγινε όταν η επικεφαλή εξέθεσε τη συμπεριφορά μου. Εκτελούσα το καθήκον μου τόσο άσχημα που δεν άντεχα να το βλέπουν. Μα δεν το καταλάβαινα. Ένιωθα πω δεν παρακόλια το έργο. Γιατί ήμουν τόσο απαθή. Εκείνο τον καιρό σκεφτόμουν συνεχώς. Έκανα αυτά τα πράγματα με πλήρη επίγνωση του τι έκανα. Έπρεπε να είμαι αφοσιωμένη στο καθήκον, όμως γιατί συνέχιζα να συμπεριφέρομαι με πονηριά. Τι σωή άνθρωπος είμαι. Μέσα στον πόνο μου, προσευχήθηκα στο Θεό για να γνωρίσω τον εαυτό μου. Mm -hmm. Μια μέρα διάβασα ένα χωρίο των λόγων Του. Θα σας το διαβάσω. Εντάξει. Εντάξει. Ο Θεός λέει. Ο Νοέ άκουσε λίγα μόνο μηνύματα. Ο Θεός δεν είχε πει ακόμη πολλά. Άρα ο Νοέ δεν καταλάβαινε πολλές αλήθειες. Δεν κατανοούσε τη σύγχρονη επιστήμη ή τη σύγχρονη γνώση. Ήταν ένας εξαιρετικά συνηθισμένος άνθρωπος. Ένα τυπικό μέλος της ανθρώπινης φυλής. Ωστόσο, από μία άποψη, δεν έμοιαζε με κανέναν άλλον. Ήξερε να ακούει τα λόγια του Θεού να ακολουθεί και να συμμορφώνεται με τα λόγια του Θεού. Ήξερε τη θέση του ανθρώπου και μπορούσε να πιστεύει αληθινά και να υπακούει στα λόγια του Θεού. Τίποτα άλλο. Αυτές οι απλές αρχές έφταναν για να μπορέσει ο Νοέ να εκπληρώσει όσα του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Έμεινε δε σταθερός ως προς αυτό, όχι μόνο μερικούς μήνες, ούτε κάποια χρόνια, ούτε αρκετές δεκαετίες, αλλά πάνω από έναν αιώνα. Δεν είναι εκπληκτικό αυτό. Ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει. Κανένας δεν θα μπορούσε. Και γιατί όχι. Λένε επειδή δεν κατανοούσε την αλήθεια, όμως δεν είναι έτσι. Πόσες αλήθειες κατανοούσε ο Νόε. Γιατί ο Νόε ήταν ικανός για όλα αυτά. Οι σημερινοί πιστοί έχουν διαβάσει πολλά από τα λόγια του Θεού. Κατανοούν μέρο τη αλήθεια. Άρα γιατί δεν είναι ικανοί γι' αυτό. Άλλοι λένε εξαιτία των διεφθαρμένων διαθέσεων. Μα ο Νόε δεν είχε τέτοια διάθεση. Γιατί ο Νόε το πέτυχε αυτό, αλλά όχι οι σημερινοί άνθρωποι. Επειδή αυτοί δεν πιστεύουν τα λόγια του Θεού, ούτε τα αντιμετωπίζουν και τα τηρούν ως την αλήθεια. Γιατί δεν μπορούν να εκλάβουν τα λόγια του Θεού ως αλήθεια και να τα τηρούν. Δεν έχουν το φόβο Θεού. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι δεν κατανοούν την αλήθεια, ούτε έχουν ακούσει πολλές αλήθειες, πώς εμφανίζεται τότε ο φόβος του Θεού. Στην ανθρώπινη φύση πρέπει να υπάρχουν τα εξής δύο πολύτιμα πράγματα. Η συνείδηση και η αίσθηση της κανονικής ανθρώπινης φύσης. Αποτελούν το ελάχιστο πρότυπο για να είσαι άνθρωπος. Είναι το ελάχιστο πρότυπο για να μετρήσεις έναν άνθρωπο. Οι άνθρωποι σήμερα δεν το έχουν. Κι έτσι όσες αλήθειες και αν ακούνε, όσες και να κατανοούν, ο φόβος του Θεού δεν τους αγγίζει. Ποια είναι η διαφορά στην ουσία των ανθρώπων σήμερα σε σύγκριση με τον Νόε. Δεν έχουν ανθρώπινη φύση. Ποια είναι η ουσία αυτής της έλλειψης. Δαίμονες και κτίνη. Το κτίνη και δαίμονες δεν ακούγεται πολύ ωραίο. Όμως συνάδει με τα γεγονότα. Ή πιο ευγενικά δεν έχουν ανθρώπινη φύση. Όσοι δεν έχουν ανθρώπινη φύση και σύνεση είναι κατώτερη αποθυρία ο Νόε κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή από το Θεό επειδή όταν άκουσε τα λόγια του, μπόρεσε να τα αποτυπώσει στη μνήμη του. Γι' αυτόν, η αποστολή από το Θεό ήταν ένα διαβίου εγχείρημα. Η πίστη του ήταν ακλόνητη. Η θέλησή του αναλύωτη για εκατό χρόνια. Ο Θεός του εμπιστεύτηκε την κατασκευή της Κιβωτού επειδή είχε θεοφοβούμενη καρδιά ήταν πραγματικό πρόσωπο και είχε απόλυτη σύνεση. Άνθρωποι με τόση σύνεση όπως ο Νόε είναι πολύ σπάνιοι. Θα ήταν πολύ δύσκολο να βρεις άλλον. Mm. Mm. Αμήν. 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 Τα λόγια του Θεού ήταν πολύ αιχμήρα. Ήταν σαν να με επέπλητε ο Θεός που δεν ήμουν αφοσιωμένη. Εκτελούσα άσχημα το καθήκον μου, όχι επειδή δεν γνώριζα την αλήθεια και δεν ήξερα πώς να το εκτελέσω, αλλά επειδή δεν είχα συνείδηση και λογική και δεν έκανα το καθήκον μου με φόβο Θεού. Ο Νόε όμως, αν και είχε ακούσει ελάχιστα το λόγο του Θεού και κατανοούσε λίγη αλήθεια, ήταν σοβαρός και επιμελής όταν διεκπεραίωνε την αποστολή από το Θεό. Θυμόταν τις λεπτομέρειες και πάσχιζε για καλά αποτελέσματα. Υπολόγιζε το θέλημά Του. Για 120 χρόνια έδειχνε την αφοσίωση και την υπακοή Του στο Θεό. Mm -hmm. Σωστά. Mm -hmm. Κι εγώ διάβασα τόσα λόγια του Θεού, είδα τόσες αλήθειες και μυστήρια και μάθα πιο πολλά από τους παλιούς. Όμως ήμουν πονηρή και τεμπέλιαζα στο καθήκον μου. Ήξερα πώς να πετύχω αποτελέσματα και να μαρτυρήσω περί του Θεού. Όμως το θεωρούσα μπελά, το απέφευγα. Και εκμεταλλευόμουν την αδερφή μου, φορτώνοντάς τη δουλειά. Κι αν οι άλλοι δυσκολεύονταν, διευκόλυνα τον εαυτό μου και δεν εργαζόμουν σκληρά να βρω Δούλευα απλώς μηχανικά όταν παρακολουθούσα το έργο. Δεν ήμουν αφοσιωμένη στα καθήκοντά μου. Έτσι έκαναν τα καθήκοντά τους χωρίς βιασύνη και ενδιαφέρον. Mm. Έβλεπα κοσμικά βίντεο, τάχα για να κάνω το καθήκον μου, που αμελούσα, και εστίαζα στο πώς να τρώω καλύτερα, να ικανοποιώ τη σάρκα. Και από φόβο μη με καταλάβουν, κρυβόμουν και ενεργούσα δόλια. Όταν τα έκανα όλα αυτά, αν και με έτρωγε η συνείδησή μου και ήξερα πως όσα έκανα δεν ήταν θέλημα Θεού, συνέχιζα πεισματικά να τα κάνω είχα κακή συνείδηση και λογική. Δεν συγκρινόμουν με τον Νόε. Ούτε με τους αδερφούς που εκτελούσαν με αφοσίωση τα καθηκοντά τους. Σωστά. Με αυτόν τον τρόπο ξεγελούσα και εξαπατούσα το Θεό. Το ότι με έδιωξαν ήταν η δίκαιη διάθεση του Θεού για μένα. Είχα ξεπεράσει τα αόρια. Ναι. Πώς λοιπόν διόρθωσες την κατάστασή σου τότε. Τότε Σκεφτόμουν συχνά αυτό το πρόβλημα. Αναρωτιόμουν γιατί στερούμουν τόσο συνείδηση και λογική. Mm. Ω που άκουσα τον ύμνο Η αλήθεια του αποτελέσματο τη διαφθορά του ανθρώπου από το Σατανά. Θα σα το διαβάσω mm. Ωραία. Για πολλά χρόνια, οι σκέψει επιβίωση των ανθρώπων φθύρουν τι καρδιέ του, καθιστώντα του ύπουλου, δειλού και ποταπού δεν έχουν θέληση ούτε αποφασιστικότητα. Έγιναν άπλιστοι και αλαζόνε. Δεν έχουν αποφασιστικότητα που υπερβαίνει εαυτόν. Δεν έχουν το θάρρος να ξεφύγουν από τα δεσμά των σκοτεινών δυνάμεων. Οι σκέψεις και η ζωή τους είναι τόσο σάπιες που οι ιδέες τους για την πίστη στο Θεό παραμένουν φρικτές. Και όταν μιλούν για τις απόψεις τους περιπίστης είναι απλώς αφόρητο. Οι άνθρωποι είναι δειλοί, ανίκανοι, ποταπή και ευάλωτοι. Δεν νιώθουν απέχθεια για τις δυνάμεις του σκότους και δεν νιώθουν αγάπη για το φως και την αλήθεια. Αντίθετα, τα αποβάλλουν. Mm. Αμήν. Αμήν. Τα λόγια του με έκαναν να καταλάβω. Συχνά τεμπέλιαζα και ξεγελούσα το Θεό στο καθήκον μου, επειδή ζούσα βάσει σατανικών φιλοσοφιών. Όπω η ζωή είναι σύντομη, απολαυσέ την. το σημερινό κρασί σήμερα και άδραξε τη μέρα για ευχαρίστηση. Αυτέ οι ανοησίε με διεύθυραν και με αλλίωσαν. Θεωρούσα σοφή την επιλογή να ζω μια χαλαρή και άνετη ζωή. Η ζωή είναι πολύ σύντομη. Γιατί να πιέζω τόσο τον εαυτό μου. Ο μόχθος είναι ανοησία. Πρέπει να είμαστε καλοί με τον εαυτό μας, να απολαμβάνουμε όσα μπορούμε. Έγινα πανούργα. Υπό τον έλεγχο τέτοιου είδου σκέψεων, πάντοτε έπαιρνα τον πιο εύκολο δρόμο. Oh. Mm. Στο σχολείο είχα μια δουλειά μερικής απασχόλησης. Ήταν μια εύκολη δουλειά. Όταν ο προϊστάμενος έφευγε, πήγαινα κρυφά να ξεκουραστώ και έψαχνα τρόπους να τεμπελιάζω χωρίς να με βρουν. Μια φορά με είδε η μου και είπε πω ήμουν πολύ τεμπέλα, πω αν έβρισκα μια κανονική δουλειά θα προσπαθούσα να ξεγλιστρώ. Όταν το άκουσα, ντράπηκα κάπω. Έπειτα όμω σκέφτηκα, και τι έγινε, λέγε ότι θέλει. Δεν είναι μια ανοησία να δουλεύουμε σκληρά. Λέει το γνωμικό: Ο σόζον εαυτόν σωθεί το. Ποιο δεν θέλει να κάνει τη ζωή του. Δεν είναι χαζό να μην κοιτάς τον εαυτό σου. Mm. Αφού το πίστεψες στο Θεό, δεν έψαχνα την αλήθεια. Δεν διόρθωνα τη διαφθορά μου. Ζούσαμε αυτή τη σατανική φιλοσοφία ζωής και αναζητούσα μόνο σαρκικές απολαύσεις. Έτσι, στα καθήκοντά μου, έκανα ό,τι μπορούσα για να ξεκλειστρώ. Να αποφεύγω τη σαρκική ταλαιπωρία. Ζούσαμε σατανική φιλοσοφία έτσι πάντα ήμουν αμελής. Δεν τα έδινα όλα και δεν πλήρωνα το τίμημα. Τα βόλευα με πονηριά και απάτη. Και όταν η επικεφαλής μου με εξέθεσε, δεν αφυπνίστηκα. Ήμουν σε κάποιο βαθμό απαθής και με ήλεγχαν απόλυτα οι σατανικές φιλοσοφίες. Mm, yeah. Ακριβώς. Δεν έκανα καλά το καθήκον μου. Δεν παρακολουθούσα την πρόοδο. Με αποτέλεσμα οι άλλοι να διαφορούν για το καθήκον τους να μην προοδεύουν και να χάσουν δύο αδελφές τα καθήκοντά τους. Έβλαπτα τους άλλους, κάνοντας έτσι το καθήκον μου. Ναι. Ναι. Με είχαν διαφθείρει οι σατανικές φιλοσοφίες και είχα χάσει το βασικό στοιχείο των ανθρώπων. Είχα γίνει τεμπέλα, εγωίστρια, πονηρή και δόλια. Ζούσα σε μία αξιοθρήνητη κατάσταση. Μόλι το αντιλήφθηκα, προσευχήθηκα στο Θεό. Είπα: Θεέ μου. Στα αλήθεια, δεν θέλω πια να ζω έτσι. Σε παρακαλώ, σώσε με από τις σατανικέ διαθέσει. Αμήν. Mm. Αμή. Δόξα το Θεό. Χωρί αυτά που είπε, δεν θα κατανοούσα τα βάσανα που προκαλούν οι σατανικέ τοξίνες. Παλιά μου άρεσαν τα γνωστά γνωμικά. Νόμιζα πω αυτή η ζωή είναι ξένιαστη. Όμω έτσι βάζει τα σαρκικά συμφέροντα πάνω απ' όλα. Σωστά. Σωστά. Τέτοια ζωή είναι έκφυλη και αναξιοπρεπής. Ναι, Έχω, ακριβώς. Ε, όταν το αντιλήφθηκες, πώς ασκήθηκες. Αργότερα, μέσα από τα Λόγια του Θεού, βρήκα ένα μονοπάτι άσκησης. Ναι. Mm. Ας δούμε ένα βίντεο. Τέλεια. Τέλεια. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, όλα αυτά που ο Θεός ζητά από τους ανθρώπους να κάνουν, και όλα τα διάφορα είδη έργου στον οίκο του Θεού, όλα αυτά χρειάζονται ανθρώπους για να τα κάνουν, όλα λογίζονται καθήκοντα των ανθρώπων. Όποιο έργο κι αν κάνουν οι άνθρωποι, αυτό είναι το καθήκον που θα πρέπει να εκτελούν. Τα καθήκοντα καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής και αφορούν πολλούς τομείς. Όμως, ανεξάρτητα από το καθήκον που εκτελείς, με απλά λόγια, αυτή είναι η υποχρέωσή σου. Είναι κάτι που θα πρέπει να κάνεις. Ανεξάρτητα από το καθήκον που εκτελείς, εφόσον προσπαθείς να το κάνεις καλά, ο Θεός θα σε επαινεί και θα σε αναγνωρίζει ως άτομο που πιστεύει αληθινά σε Αυτόν. Ανεξάρτητα από το ποιος είσαι, εάν προσπαθείς διαρκώς να αποφεύγεις το καθήκον σου ή να κρύβεσαι από αυτό, τότε υπάρχει πρόβλημα. Για να το θέσω ήπια, είσαι πολύ τεμπέλης, πολύ δόλιος, είσαι αδρανής, σου αρέσει να κάθεσαι και αποστρέφεσαι την εργασία. Για να το θέσω πιο σοβαρά, δεν είσαι πρόθυμος να εκτελείς το καθήκον σου, δεν έχεις καμία δέσμευση, καθόλου υπακοή εάν δεν μπορείς καν να καταβάλεις προσπάθεια σε αυτό το ελάσσον έργο, τι μπορείς να κάνεις. Τι είσαι σε θέση να πράξεις σωστά. Εάν ένα άτομο είναι αληθινά αφοσιωμένο και έχει αίσθημα ευθύνης απέναντι στο καθήκον του, τότε εφόσον απαιτείται από τον Θεό και το χρειάζεται ο οίκος του, θα κάνει ό,τι του ζητηθεί χωρίς επιλογή δεν είναι μία από τις αρχές της εκτέλεσης του καθήκοντος το να αναλαμβάνει και να ολοκληρώνει κανείς οτιδήποτε είναι σε θέση και οφείλει να κάνει. Μερικοί που κάνουν χειρονακτική εργασία διαφωνούν και λένε «Περνάτε όλη την ημέρα κάνοντας το καθήκον σας στο δωμάτιό σας προστατευμένοι από τον άνεμο και τον ήλιο». Δεν υπάρχει καμία δυσκολία σε αυτό. Είναι πολύ πιο άνετο από το δικό μας. Μπείτε στη θέση μας. Να δούμε αν αντέχετε μετά από ώρες δουλειάς έξω στον αέρα και τη βροχή. Στην πραγματικότητα, κάθε καθήκον συνεπάγεται κάποιες δυσκολίες. Η σωματική εργασία συνεπάγεται σωματικές δυσκολίες και η πνευματική εργασία συνεπάγεται πνευματικές δυσκολίες. Η κάθε μία έχει τις δυσκολίες της. Όλα είναι πιο εύκολο να τα λες παρά να τα κάνεις. Όταν οι άνθρωποι όντω ενεργούν, από μία άποψη πρέπει να εξετάζεις τον χαρακτήρα τους και από μια άλλη άποψη πρέπει να εξετάζεις εάν αγαπούν την αλήθεια. Ας μιλήσουμε πρώτα για τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Εάν ένα άτομο έχει καλό χαρακτήρα, τότε βλέπει τη θετική πλευρά των πάντων και είναι σε θέση να αποδεχτεί και να κατανοήσει αυτά τα πράγματα από τη θετική οπτική και με βάση την αλήθεια. Δηλαδή, η καρδιά, ο χαρακτήρας και το πνεύμα του είναι δίκαια. Αυτά από την άποψη του χαρακτήρα. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για μια άλλη πτυχή. Το αν αγαπά κανείς την αλήθεια ή όχι. Το να αγαπάς την αλήθεια αφορά το να μπορείς να αποδεχτείς την αλήθεια, δηλαδή εάν ανεξάρτητα από το αν κατανοείς ή όχι τα λόγια του Θεού και αν κατανοείς ή όχι το θέλημα του Θεού, ανεξάρτητα από το αν η άποψη, η γνώμη και η προοπτική σου σχετικά με τη δουλειά, το καθήκον που αναμένεται να εκτελέσεις συνάδει με την αλήθεια, εσύ και πάλι μπορείς να το αποδεχτείς από τον Θεό και είσαι υπάκουος και ειλικρινής τότε αυτό είναι αρκετό αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να εκτελείς το καθήκον σου είναι η ελάχιστη απέτηση εάν είσαι υπάκουος και ειλικρινής τότε όταν εκτελείς μια εργασία δεν είσαι απρόσεκτος και επιπόλαιος ούτε ψάχνεις τρόπους να τεμπελιάσεις αλλά αφιερώνεις όλο σου το σώμα και την ψυχή σε αυτήν. Το να έχεις λάθος κατάσταση μέσα σου παράγει αρνητισμό, γεγονός το οποίο κάνει τους ανθρώπους να χάνουν την ορμή τους και έτσι γίνονται απρόσεκτοι και τσαπατσούλιδες. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά μέσα τους ότι η κατάστασή τους δεν είναι σωστή και παρόλα αυτά δεν προσπαθούν να το διορθώσουν αυτό αναζητώντας την αλήθεια, δεν αγαπούν καθόλου την αλήθεια και δεν είναι παρά ελάχιστα πρόθυμοι να εκτελέσουν το καθήκον τους. Δεν είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν οποιαδήποτε προσπάθεια ή να υποστούν δυσκολίες και πάντα αναζητούν τρόπους να τεμπελιάσουν. Στην πραγματικότητα, ο Θεός τα έχει δει όλα αυτά. Άρα, γιατί δεν δίνει σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Θεός απλώς περιμένει τους εκλεκτούς Του να αφυπνιστούν και να καταλάβουν ποιοι πραγματικά είναι, να τους εκθέσουν και να τους αποκλείσουν. Ωστόσο, οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν να σκέφτονται από μέσα τους. «Κοίτα πόσο έξυπνο είμαι. Τρώμε το ίδιο φαγητό, αλλά μετά τη δουλειά είστε εντελώς εξαντλημένοι εγώ δεν είμαι καθόλου κουρασμένος. Εγώ είμαι ο έξυπνος, ενώ όποιος κάνει πραγματικό έργο είναι ηλίθιος. Είναι σωστό να βλέπουν τους έντιμους ανθρώπους κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι. Στην ουσία, οι άνθρωποι που κάνουν πραγματικό έργο όταν εκτελούν το καθήκον τους, ασκούν την αλήθεια και ικανοποιούν τον Θεό. Άρα, είναι οι εξυπνότεροι όλων. Τι τους κάνει έξυπνους? Λένε. Δεν κάνω τίποτα που δεν μου ζητά ο Θεός και κάνω όλα όσα μου ζητά. Κάνω ό,τι μου ζητήσει και το κάνω με την καρδιά μου. Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Δεν κοροϊδεύω καθόλου. Δεν το κάνω αυτό για κανέναν άνθρωπο. Το κάνω για τον Θεό. Ο Θεός με αγαπά πάρα πολύ. Πρέπει να το κάνω αυτό για να Τον ικανοποιήσω. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία και το αποτέλεσμα είναι ότι όταν έλθει η ώρα να καθαρθεί η Εκκλησία, όσοι ελίσσονται κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους θα αποκλειστούν, ενώ όσοι είναι έντιμοι και αποδέχονται τον έλεγχο του Θεού θα παραμείνουν. Η κατάσταση των έντιμων αυτών ανθρώπων χαρακτηρίζεται από όλο και περισσότερη δύναμη και ο Θεός τους προστατεύει σε ό,τι τους συμβαίνει. Και τι τους εξασφαλίζει αυτήν την προστασία? Το ότι μέσα τους είναι ειλικρινείς. Δεν φοβούνται τις δυσκολίες ή την εξάντληση όταν εκτελούν το καθήκον τους και δεν είναι επιλεκτικοί ως προς το ό,τι τους ανατίθεται δεν ρωτούν γιατί. Απλώς κάνουν όπως τους λένε. Υπακούουν, χωρίς να εξετάζουν ή να αναλύουν ή να λαμβάνουν οτιδήποτε άλλο υπόψη. Δεν έχουν απότερα κίνητρα. Είναι δε ικανοί να υπακούν στα πάντα. Η εσωτερική τους κατάσταση είναι πάντα πολύ φυσιολογική. Όταν αντιμετωπίζουν κίνδυνο, ο Θεός τους προστατεύει. Όταν τους πλήττει αρρώστια ή λοιμός, πάλι ο Θεός τους προστατεύει. Είναι πολύ ευλογημένοι. Mm. Αμήν. Αμήν. Μόλις άκουσα τα λόγια του Θεού, κατάλαβα πώς πρέπει να κάνουμε τα καθήκοντά μας με ειλικρίνεια και προσγειωμένα, mm -hmm. χωρίς σκέψη για κέρδη και απώλειες, χωρίς κόλπα. Να επιλύουμε τα προβλήματα και να βάζουμε τα δυνατά μας στο καθήκον μας. Μόνο έτσι είμαστε ειλικρινεί ενώπιον του Θεού και έχουμε την προστασία του. Ναι, ναι. αμήν. Σκέφτηκα πω ήμουν εγωίστρια και σκεφτόμουν τη σάρκα. Πω δεν προσπαθούσα στο καθήκον μου. Και οι εικόνε μου δεν ήταν πολύ καλέ. Και νιώσα πολλέ ενοχέ. Μετά, στον ελεύθερο χρόνο μου έφτιαχνα εικόνε και ήθελα να αλλάξω. Άρχισα να μαθαίνω νέε τεχνικέ. Ρωτούσα να μάθω και δοκίμαζα νέου τρόπου. Mm. Όταν έβρισκα δυσκολίε, προσευχόμουν στο Θεό και έκανα διορθώσει βάσει των υποδείξεων των άλλων. Όποτε σκεφτόμουν μια νέα εικόνα, την εξέταζα από κάθε πλευρά για να δω αν υπήρχε άλλο τρόπο για να καινοτομήσω. Mm. Έτσι, αφού ασκήθηκα για ένα διάστημα στο καθήκον μου, είδα την ευλογία του Θεού. Εξέλιξα λοιπόν τι ιδέε και την τεχνική μου. Και οι αδερφοί είπαν πω οι εικόνε μου ήταν καλύτερε από πριν. Βρήκα το κίνητρο στο καθήκον μου και ενέπνευσα τους αδερφούς στο δικό τους. Ήθελαν να καινοτομούν και να βελτιώνονται. Α, Με, δόξα, δόξα το Θεό. Δόξα τω ναι. 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 Όταν δούλευα σκληρά στο καθήκον μου και έβαζα την καρδιά μου, ένιωθα ασφαλής κατά την εκτέλεσή Του. Είχα να πω πράγματα στην προσευχή. Κατανόησε επίσης κάποια προβλήματά μου και σημείωσα κάποια πρόοδο στην ειδικότητά μου. Είδα πως ο Θεός είναι όντως Άγιος. Εμφανίζεται σε μέρη Άγια, μα κρύβεται σε μέρη ακάθαρτα. Δεν μπορούσα παρά να νιώθω σεβασμό για το Θεό στην καρδιά μου. Mm. Κι όταν κατεβάλα προσπάθεια στο καθήκον μου, δεν ένιωθα κουρασμένη. Αν και μερικές φορές χρειαζόταν περισσότερη σκέψη, ένιωθα ικανοποίηση. Ο Θεός ποτέ δεν απαιτεί κάτι ακατόρθωτο. Με λίγη προσπάθεια θα πετύχουμε τα πάντα. Έτσι ένιωσα ευγνώμων στο Θεό. Δόξα το, το Θεό. Μετά από λίγο, γύρισα στο καθήκον μου, με τους αδερφούς και τις αδερφές. Α. Τότε ένιωθα πολύ ευγνώμων, αλλά και ανάξια γι' αυτό. Και προσευχήθηκα στο Θεό. Είπα, «Θεέ μου!» Με τέτοια ανθρώπινη φύση δεν είμαι άξια καθήκοντος, ούτε εξύψωσης. Θέλω να βάλω τα δυνατά μου σε αυτό το καθήκον. Και αν και πάλι το αντιμετωπίζω όπως πριν, τιμώρησε και πειθάρχησέ με για να μετανοήσω αληθινά και να ανταποδώσω την αγάπη Σου. Mm -hmm. Mm -hmm. Δόξα το Θεό. Τότε, η υπεύθυνη είπε εγώ με τρεις αδερφούς να φτιάξουμε μαζί κάποια νέα εφέ. Η διαδικασία αυτή απαιτούσε πολύ χρόνο και προσπάθεια και υπήρχε μεγάλη ζήτηση για εικόνες. Έτσι το καθήκον μου ήταν αρκετά κουραστικό. Ειδικά όταν μαζεύτηκαν πολλά που έπρεπε να χειριστώ, ένιωθα πως τα έσπαγε το κεφάλι μου. Mm. Μια φορά, επειδή δεν τελείωσα εγκαίρως, οι συνεργάτης μου ρώτησε γιατί δούλευα τόσο αργά. Τότε θυγμένη σκέφτηκα. Βλέπεις… Όλοι επικεντρώνονται στη δημιουργία εικόνων. Ενώ εγώ μαθαίνω νέες τεχνικές και εφέ μαζί με τη δημιουργία εικόνων. Απαιτεί περισσότερο χρόνο και προσπάθεια. Κι αν έφτιαχνα λιγότερες εικόνες, τι θα σκέφτονταν οι αδερφοί. Ίσως πως την επικεφαλής, πως δεν τα καταφέρνω με τα νέα εφέ και πρέπει να βρει άλλο να το κάνει. Mm. Στη σκέψη αυτή, ήξερα πως σκεφτόμουν πάλι τη σάρκα. Mm. Έτσι έφαγα και ήπια το λόγο του Θεού. Ας δούμε τώρα ένα βίντεο. Εντάξει. Εντάξει. Ο παντοδύναμος Θεός λέει «Πρέπει να είσαι ειλικρινής, να έχεις αίσθημα ευθύνης όταν αντιμετωπίζεις προβλήματα και να βρίσκεις τρόπους να αναζητάς την αλήθεια για να επιλύεις τα προβλήματα» μην είσαι ύπουλο άτομο. Αν όταν προκύπτουν προβλήματα, αποφεύγεις την ευθύνη και νύπτεις τα σχήρα σου, ακόμη και οι άπιστοι θα σε καταδικάσουν. Φαντάζεσαι ότι δεν θα σε καταδικάσει ο οίκος του Θεού? Ο εκλεκτός λαός του Θεού συχαίνεται και απορρίπτει μια τέτοια συμπεριφορά. Ο Θεός αγαπάει τους ειλικρινείς ανθρώπους, αλλά μισεί τους δόλιους και πονηρούς. Αν συμπεριφέρεσαι ως δόλιος άνθρωπος και προσπαθείς να κάνεις κόλπα, δεν θα σε μισήσει ο Θεός. Θα σε αφήσει ο οίκος του Θεού απλώς να γλιτώσεις. Αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσεις. Ο Θεός συμπαθεί τους ειλικρινείς ανθρώπους και αντιπαθεί τους ύπουλους. Όλοι θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό με σαφήνεια και να σταματήσουν να βρίσκονται σε σύγχυση και να κάνουν ανόητα πράγματα. Η στιγμιαία άγνοια είναι κατανοητή. Αλλά το να αρνείται κανείς εντελώς να δεχτεί την αλήθεια αποτελεί πεισματική άρνηση να αλλάξει. Οι ειλικρινείς άνθρωποι μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη. Δεν σκέφτονται τα δικά τους κέρδη και τις δικές τους απώλειες αλλά διαφυλάττουν το έργο και τα συμφέροντα του οίκου του Θεού. Έχουν ευγενική και ειλικρινή καρδιά που μοιάζει με ένα δοχείο με καθαρό νερό που μπορεί κανείς να δει το πυθμένα του με μια ματιά. Υπάρχει επίσης διαφάνεια στις πράξεις τους. Ένας δόλιος άνθρωπος πάντα κάνει κόλπα, πάντα υποκρύπτει πράγματα και τυλίγεται σε τόσο σφιχτό περιτύλιγμα που κανείς δεν μπορεί να τον διακρίνει. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν μέσα από τις ενδόμιχες σκέψεις σου, αλλά ο Θεός μπορεί να δει τα μύχια της καρδιάς σου. Αν ο Θεός δει ότι δεν είσαι ειλικρινής, ότι είσαι πονηρός, ότι ποτέ δεν αποδέχεσαι την αλήθεια, ότι προσπαθείς πάντα να τον εξαπατήσεις και ότι δεν του παραδίδεις την καρδιά σου, τότε δεν θα σε αγαπήσει, θα σε μισήσει και θα σε εγκαταλείψει. Όλοι όσοι ευημερούν ανάμεσα στους άπιστους, οι άνθρωποι που είναι γλυκομήλυτοι και εύστροφοι, τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί. Σας είναι ξεκάθαρο αυτό. Ποια είναι η ουσία τους θα μπορούσε να υποθεί ότι είναι όλοι εξαιρετικά επιτίδιοι, ότι είναι όλοι εξαιρετικά πανούργοι και ύπουλοι, ότι είναι ο αληθινός διάβολος σατανάς. Θα μπορούσε ο Θεός να σώσει κάποιον τέτοιον άνθρωπο. Τίποτα περισσότερο δεν μισεί ο Θεός από τους διαβόλους, τους ανθρώπους που είναι πανούργοι και παμπόνηροι. Ο Θεός δεν θα σώσει επουδενή τέτοιου ανθρώπους. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση να μην είστε τέτοιου είδους άνθρωποι. Αυτοί που είναι πάντα σε εγρήγορση και εξετάζουν όλες τις οπτικές γωνίες στην ομιλία τους, που βλέπουν προς τα που φυσάει ο άνεμος και είναι δολεροί στον χειρισμό των υποθέσεών τους, σου λέω, ο Θεός απεχθάνεται αυτούς τους ανθρώπους περισσότερο από όλους άνθρωποι σαν και αυτούς είναι αδύνατον να λυτρωθούν. Αν καθ' όλη τη διάρκεια της πίστης τους στον Θεό οι άνθρωποι δεν επιδιώκουν την αλήθεια, τότε δεν έχει σημασία για πόσα χρόνια είναι πιστοί. Στο τέλος δεν θα κερδίσουν τίποτα. Αν επιθυμούν να κερδίσουν τον Θεό, πρέπει να κερδίσουν την αλήθεια. Μόνο αν κατανοήσουν την αλήθεια κάνουν πράξη την αλήθεια και εισέλθουν στην πραγματικότητα της αλήθειας. Θα κερδίσουν την αλήθεια και θα σωθούν από τον Θεό. Και μόνο τότε θα κερδίσουν την έγκριση και τις ευλογίες του Θεού. Και μόνο αυτό συνιστά το να κερδίσουν τον Θεό. Αμήν. Μόλις διάβασα το Λόγο του Θεού, κατάλαβα πως είχα ακόμα λάθος απόψεις. Παλιότερα θαύμαζα εκείνους που ήταν πονηροί. Θεωρούσα πως έκαναν ό,τι τους αναδείκνυε, πως έπαιρναν το σωστό σύντομο δρόμο. Τους θεωρούσα εύστροφους και έξυπνους και αγωνιζόμουν να τους μοιάσω. Όταν διάβασα το Λόγο του Θεού κατάλαβα πως για το Θεό αυτό ήταν πονηριά και όχι εξυπνάδα. Ναι, σωστά. Ναι. Για να πετύχουν τους στόχους τους χρησιμοποιούν κάθε μέσο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ακατανόητοι και έχουν διαβολική φύση. Στο Θεό αρέσουν οι απλοί και ειλικρινεί και άδολοι στην καρδιά, χωρί τόσα ύπουλα κίνητρα, που αναλαμβάνουν τι αποστολέ που του εμπιστεύεται και ενεργούν με αφοσίωση και με τρόπο προσγειωμένο. Ο Θεός εξετάζει την καρδιά και το μυαλό μας και μας φέρεται ανάλογα. Η στάση του Θεού απέναντι στους δόλιους είναι η αποστροφή. Αυτούς δεν τους διαφωτίζει με την αλήθεια και τελικά τους εξαλείφει. Τους ειλικρινείς τους ευλογεί και τους διαφωτίζει. Αμήν. Σκέφτηκα εμένα. Στο καθήκον μου όταν έπρεπε να πληρώσω κάποιο τίμημα, ήθελα να το αποφύγω ώστε να μην κουραστώ. Ήταν εγωιστικό και δόλιο, μια έκφραση πονηριάς. Αν το έκανα, ο Θεός θα με αποστρεφόταν, δεν θα είχα το έργο του Αγίου Πνεύματος και σε ένα τέτοιο περιβάλλον δεν θα κέρδιζα την αλήθεια. Σωστά. Τότε ξαφνικά αντιλήφθηκα πως αυτό το καθήκον ήταν δοκιμασία για μένα, για να δει αν είχα κάνει πρόοδο, αν είχα αίσθηση της ευθύνη και αν θα επέλεγα σωστά ανάμεσα στο καθήκον και τη σωματική άνεση. Αν απέφευγα το καθήκον μου για το συμφέρον μου, θα έχανα τη μαρτυρία μου σε αυτή τη δοκιμασία. Mm, σωστά. Είδα πως πρόσφατα, παρόλο που η σάρκα μου υπέφερε, η καρδιά μου ήταν γεμάτη. Είχα ανησυχίε και δυσκολίε στο καθήκον μου. Όμω ήμουν κοντά στο Θεό, αναζητούσα την αλήθεια. Κάθε μέρα κέρδιζα από το καθήκον μου κάτι ουσιαστικό. Πριν, ήθελα την άνεση. Δεν ήμουν κουρασμένη. Μα δεν ένιωθα χαρά. Το Άγιο Πνεύμα μ' άφησε. Αυτός ο πόνος ήταν πιο σκληρός από το σωματικό. Mm, σωστά. Δεν γίνονταν πια να ζω με κόλπα. Έπειτα επαναξιολόγησα το έργο. Και όταν υπήρχε δυσκολία, ζητούσα βοήθεια από την υπεύθυνη. Και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα με αυτά που μου ζητούσαν. Με αυτόν τον τρόπο ένιωθα μεγαλύτερη γαλήνη. Ναι, mm. ε, δόξα για αυτή την προηγούμενη στάση μου απέναντι στο καθήκον, νιώθω μεγάλη ενοχή και τροπή. Η κρίση και η αποκάλυψη των λόγων του Θεού με άλλαξαν. Με απάλαξαν από το να επιθυμώ τι ανέσει και από το να ζω ζώ σαν ζώο. Με έμαθα να ντρέπομαι και με έκαναν να εκτελώ το καθήκον μου βιώνοντα μια ανθρώπινη ομοιότητα. Έτσι με έσωσε ο Θεό. Ναι, ναι ακριβώς. Δόξα τω